Μία συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Γεωργία Εδηλίνη, είχε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Σκοπός της συνάντησής του ήταν να ενημερωθεί για δύο μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες είχαν γίνει τον Απρίλιο, αλλά και να δώσει περαιτέρω στοιχεία για μηνυτήρια αναφορά, η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα και αφορούσε τα τελευταία περιστατικά των σιδηροδρόμων. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε ο ίδιος είναι ότι ήρθε εδώ, δεύτερη συνάντηση με την κυρία Δηλίνη, με σκοπό να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πολιτών, όσων χρησιμοποιούν, των επιβατών που χρησιμοποιούν τη σταθερή τροχιά, τους σιδηροδρόμους, ενώ όπως είπε Μίνα δεν θα ανεχτεί παιχνίδια με οποιαδήποτε στόχευση. Έδωσε λοιπόν περαιτέρω στοιχεία και αναμένουμε Μάλιστα. να συνεχίσει η έρευνα που αφορά τη σταθερή τροχιά. Μίνα. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Να ενημερώσω για μια τρίτη μηνυτήρια αναφορά συμπληρωματική την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με ανησυχητικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Περιστατικά τα οποία βλέπουν το σιδηρόδρομο και τη χώρα μας. Εργαζόμαστε μεθοδικά και επίμονα προκειμένου να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτή την προσπάθεια, παίγνια με οποιαδήποτε στόχευση δεν γίνονται αποδεκτά.